Δεν πάμε για να γίνουμε κάρβουνο πιο πολύ από ό,τι είμαστε. Να πάμε λίγο Κρήτη, να δούμε αυτό το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και που δείχνει μία φάλαινα. Κανονική. Κανονική. Μεγάλη ή μικρούλα. Είναι η φάλαινα Ζηφιός λέγεται αυτή. Ζηφιός. Ζηφιός. Είναι, τη βλέπεις. Τώρα αυτό είναι τρώει, έτσι... τρώει αυτή. Όχι, όχι άκουγα. Φαγητά εννοώ, αν τρώει. Καλαμάρια τρώει. Από κρέας δεν ξέρει, θέλω να πω, δεν επιτίθεται. Καμιά θερίνα θα φάει τίποτα τέτοιο. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί εγώ είχα δει και την δολοφόνο φάλαινα, την όρκα. Ακούστε. Μου έχει μείνει από τότε που ήμουν μικρή. Αυτή λοιπόν η φάλαινα που είδαν εκεί οι ψαράδες και την κατέγραψαν με το βίντεο. Φτάνει... Μήπως είναι τόνος. Όχι, είναι φάλαινα. Φτάνει στο μήκος στα 6 μέτρα. Και στο βάρος τα 2,5 με 3 τόνους. Έχει ξαναβγεί Ζηφιός νομίζω στο λόγο. Έχουν ξαναβγεί στην Ελλάδα. Στην Ιεράπετρα πριν από 2 χρόνια είχε βγει νεκρή έξω, είχε γίνει θέμα. Είχε, την είχε πετάξει στο κύμα έξω. Το θέμα είναι ότι δεν τις βλέπουμε συχνά γιατί οι φάλαινες αυτές ζουν σε μεγάλα βάθη. Μπορούν να μείνουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας περίπου 138 λεπτά. Μπήκε στο National Geographic και διάβαζες. Μπήκα να διαβάζω. Τρελαίνεις τώρα πόσο ζουν κάτω από τα νερά, σε τι βάθος. Τρελάθηκα γιατί... Μεγαλύτερος δίτης λέει είναι. Ναι, ο μεγαλύτερος δίτης. Μπορεί μέχρι 138 λεπτά να είναι κάτω από τη θάλασσα. Χωρίς ανάσα. Χωρίς ανάσα. Α, κοίτα πως είναι σαν δελφινάκι. Έτσι είναι κανονικά. Είναι δελφινοειδές το είδος αυτό της φάλαινας. Αλλά είναι δελφίνι. Ελένη, 6 μέτρα δελφίνι, τι δελφίνι είναι αυτό. Μπορεί να έχει καλοφάει, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει καλοφάει. Τσακτσακ, δελφίνι. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Όχι, είναι μια φάλαινα που ζει στα ελληνικά νερά. Και την κατέγραψαν άκακη. Μην τη φοβηθείτε. Καλά, εγώ αν την έβλεπα. Εγώ ρε είδα μεγάλη χελώνα που ήμασταν βόλτα στα αστή. Πού να σα πω τώρα, κοντά στη Τζιά. Και στην αρχή νομίζαμε είδαμε κάτι τεράστιο. Και λέμε, ενώ πηγαίναμε, τι είναι αυτό. Κάνουμε στάση, πλησιάζουμε και λέμε το κακό όμοιρο χελώνα, ψόφιση. Μιλάμε τόση. Γιατί ήταν ακίνητη. Με το που πάμε να την πλησιάσουμε, διότι έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος μη δει ζωό, είπαμε από αράχνη μέχρι μεγάλο, να το μεταφέρουμε, το δώσουμε, το γιατρέψουνε. Με το που πάμε να το πλησιάσουμε, κάνει μια στροφή, παιδιά. Ένα, ενώ ήταν έτσι, σαν να βαριόταν, ακίνητη. Όπως την πήγαινε το κυματάκι. Ρίχνει μια βουτιά, παιδιά, και εξαφανίζεται. Να μου πήγε. Φοβήθηκα μέχρι και τη χελώνα. Τι να σας πω τώρα, τόση σας λέω. Δεν είναι εδώ θεριά. Λέγαμε τι είναι αυτό που επιπλέει έτσι εκεί πέρα. Ναι, α σου πω την Κυριακή. Πάω σε παιδικό πάρτι Ραφίνα. Στο πάρκο Καραμαλή, τυχαίο. Ρε συ Γρηγόρη, παίρνεις ποτέ ρεπό από τα παιδικά πάρκα? Όχι, δεν αφήνουμε κανένα.